Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης, εξελέγει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Είναι ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που εκλέγεται πρόεδρος του Ινστιτούτου. Φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΙΤΕ, λοιπόν, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, εκλεγμένο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πλέον Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ακαδημαϊκό και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω και τα συγχαρητήρια βέβαια της ομάδας της εκπομπής μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πώς νιώθετε για αυτή την διάκριση, με φόντο βέβαια και την ξεχωριστή επιστημονική ακαδημαϊκή πορεία που έχετε διανύσει μέχρι και σήμερα? Όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι συνάδελφοί μου στο Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή για μένα και θα προσπαθήσω από αυτή τη θέση βέβαια να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας τόσο στην Ελλάδα, στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ηγηθείτε πλέον δράσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, δράσεις οι οποίες, κύριε Ταβερναράκη, θα έχουν ως επίκεντρο? Οι δράσεις του Καινοτομίας και Τεχνολογίας έχουν επίκεντρο σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις που μας αφορούν όλους. Όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ενέργεια, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η ενεργός γύρανση, η υγιής διαβίωση, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα τρόφιμα, οι έξυπνες οικολογικές αστικές μεταφορές και η ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία. Σε αυτούς τους στόχους αναφέρθηκε και η απερχόμενη πρόεδρος βέβαια. Στην τοποθέτησή σας μετά την εκλογή σας θέση του Προέδρου έκανε λόγο για μια ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Ένα στόχος μεταξύ άλλων βέβαια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το EIT όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς τους στόχους που σας είπα. Ήδη δύο ακόμα πρωτοβουλίες που μάλιστα θα έλεγα ότι βρίσκονται πολύ κοντά και στα ενδιαφέροντα της χώρας μας αναπτύσσονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η μία έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τις τέχνες που όπως καταλαβαίνετε αφορά ιδιαίτερα και τη χώρα μας, αλλά επίσης το δεύτερο, και αυτό ακόμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχει να κάνει με θέματα προστασίας των υδάτινων πόρων, της ναυτιλίας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, που και πάλι είναι μια πρωτοβουλία που θα έλεγα ότι η Ελλάδα μπορεί να την αξιοποιήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Να αναφερθούμε λίγο στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, είναι στην ουσία ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί τμήμα του προγράμματος πλαισίου που αυτή τη στιγμή τρέχει. Είναι το Ορίζοντας Ευρώπη, όπως γνωρίζετε. Αποτελεί ένα κομμάτι του προγράμματος αυτού που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα με τη διευκόλυνση της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εκεί χώρες μπορούν να συμμετέχουν, χώρες όπως η Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια της χώρας μπορούν να συμμετέχουν, αλλά επίσης και επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις, νεοφυείς, εταιρείες, spin-offs μπορούν να συμμετέχουν και να λάβουν σημαντική χρηματοδότηση από το EIT και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει. Οπότε, κύριε Ταβερναράκη, κατά κάποιο τρόπο ιδέες μετατρέπονται σε υπηρεσίες, σε ανάπτυξη, σε προϊόντα, σε θέσεις εργασίας. Ναι, αυτό είναι ακριβώς και ο τελικός στόχος. Η τελική επιδίωξη δηλαδή του EIT είναι να αξιοποιήσει την έρευνα που γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα έτσι ώστε να αναπτυχθεί καινοτομία. Τι θα πει αυτό? Να έχουμε νέα προϊόντα, να έχουμε καινοτόμες νέες υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών όλης της Ευρώπης, έτσι ώστε να έχουμε και ένα όφελος, άμεσο όφελος για την κοινωνία την ίδια. Οπότε
Έλληνες φορείς της καινοτομίας και Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν όλα όσα τους δίδει το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, τις ευκαιρίες που δίδονται. Βέβαια. Όπως σας είπα πριν, μπορούν Έλληνες επιχειρηματίες, επιχειρήσεις δηλαδή, εταιρείες, εκτός από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ναι. Τα προγράμματα του EIT είναι ανοιχτά και στον ιδιωτικό τομέα και σε επιχειρήσεις και εταιρείες. Μάλιστα, η χρηματοδότηση που διαχειρίζεται το EIT στα πλαίσια του Ορίζοντα Ευρώπη ξεπερνάει τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σημαντικά ποσά, σημαντικοί πόροι που μπορούν να αντληθούν και βέβαια θα πρέπει και η Ελλάδα να συμμετάσχει για να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Έχουν στηριχθεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, περισσότερες από 3.800 νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουν δημιουργηθεί 13.000 νέες θέσεις εργασίας, κύριε Ταβερναράκη, άνω των 1.400 νέων προϊόντων υπηρεσιών και αυτό που μας είπατε, 3,9 δις σε εξωτερικά κεφάλαια. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, με επικεφαλής, με πρόεδρο βέβαια, έναν επιστήμονα, έναν Έλληνα ακαδημαϊκό, τον κύριο Ταβερναράκη. Και το μήνυμα το οποίο προκύπτει προς τη νέα γενιά και το οποίο θέλετε να μεταφέρετε, να μεταδώσετε μέσα από αυτή την επιτυχία, την διάκρισή σας, ποιο είναι? Νομίζω το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω είναι ότι δεν θα πρέπει να διστάσουν, να τολμήσουν, να συμμετάσχουν, να τολμήσουν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από τέτοια ευρωπαϊκά εργαλεία. Αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεν θα πρέπει να φοβηθούμε, να τολμήσουμε να κάνουμε το βήμα αυτό, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε ως χώρα όσο καλύτερα γίνεται αυτά τα εργαλεία που προσφέρει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματα που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Η έρευνα σε περιόδους κρίσεων, είτε μιλάμε για οικονομική κρίση, είτε μιλάμε για επιδημιολογική κρίση, είτε μιλάμε για ενεργειακή κρίση, για μια εμπόλεμη κατάσταση όπως αυτή που βιώνουμε στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας, επηρεάζεται? Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και η πορεία του έχει επηρεαστεί κάτω από αυτές τις συνθήκες? Ή μια κρίση, μια δύσκολη συγκυρία γεννά ευκαιρίες και μας κάνει χειρότερο? Θα έλεγα ότι και τα δύο μπορούν να συμβούν. Σίγουρα μας επηρεάζει η διεθνής συγκυρία, οι διεθνείς συνθήκες επηρεάζουν. Η αύξηση του κόστους της ενέργειας επηρεάζει πάρα πολύ. Η αύξηση του κόστους προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα επίσης επηρεάζει. Οι αλυσίδες τροφοδοσίας που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν με την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε και αυτές επηρεάζουν. Οπότε δεν μένει ανέπαφη η έρευνα από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από την κατάσταση δηλαδή που επικρατεί. Προφανώς δυσκολεύουν τα πράγματα. Από την άλλη, όπως είπατε όμως, δημιουργούνται και ευκαιρίες έτσι ώστε να αναπτύξουμε νέους δρόμους που θα καταφέρουν τελικά να μας οδηγήσουν στο στόχο μας, ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια. Εδώ αυτό που χρειάζεται να γίνει κατά τη γνώμη μου είναι να αξιοποιηθεί η έρευνα που γίνεται στην κατεύθυνση αυτή. Μπορούμε δηλαδή να αναπτύξουμε καινοτόμα εργαλεία, εργαλεία τα οποία να βασίζονται στην χρήση της πληροφορικής ή άλλων τεχνολογιών, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τέτοια προβλήματα. Και βέβαια, μιλώντας για την πανδημία, ξέρετε πολύ καλά ότι η έρευνα που γίνεται στον χώρο της βιολογίας βοήθησε πάρα πολύ στο να έχουμε αποτελεσματικά εμβόλια. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς κάτω από συνθήκες κρίσης, όταν προσπαθούμε να ξεπεράσουμε μια πρόκληση και ένα πρόβλημα, μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ γρήγορα, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή, να αναπτύξουμε όπλα και εργαλεία για να μπορέσουμε να εξωτερώσουμε την κρίση αυτή. Μάλιστα. Κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά